φεύγοντας από τα υπέροχα Γιάννενα, θα καταλήξουμε το βράδυ στο ορμητήριό μας για την εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής του Ζαγορίου, το Μονοδέντρι. Το Μονοδέντρι, γνωστό και ως το πέτρινο κόσμημα του Ζαγορίου, είναι ο τουριστικός πυρήνας της περιοχής, με τους περισσότερους ταξιδιώτες να το επιλέγουν ως βάση διαμονής. Το πέτρινο χωριό συναντάται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1000 μέτρων, στη βόρεια πλευρά του Ζαγορίου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του χωριού, η αρχιτεκτονική των κτηρίων του, η οποία μαζί με εκείνη της γειτονικής Βίτσας, αποτελούν εξαιρετικά δείγματα της τεχνοτροπίας των μαστόρων της Ηπείρου. Μια βόλτα στα πέτρινα σοκάκια του χωριού, με τα πετρόχτιστα αρχοντικά και τα υπέροχα σπίτια, είναι αρκετή για να ταξιδέψει κανείς το χρόνο. Όλα εδώ ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία της περιοχής, με βασικό χαρακτηριστικό τους τον γκρίζο χρώμα από τις πέτρες της περιοχής. Στα όσα αξίζει κανείς να παρατηρήσει από κοντά στο Μονοδέντρι, είναι η πέτρινη πύργη στην Οξιά, η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στην πλατεία του χωριού, καθώς και η διάσημη μονή της Αγίας Παρασκευής, σκαρφαλωμένη σε κάθετους επιβλητικούς βράχους λίγο έξω από το χωριό. Περνώντας μέσα από το επιβλητικό πέτρινο δάσος και μετά από 6 χιλιόμετρα, θα φτάσουμε στη θέση Οξιά, προκειμένου να παρατηρήσουμε την επιβλητική χαράδρα του Βίκου. Φαράγγι του Βίκου είναι το βαθύτερο φαράγγι παγκοσμίως με μήκος 20 χιλιόμετρα και σε πολλά σημεία με βάθος που ξεπερνά τα 1000 μέτρα. Η Αρίστη, στο δυτικό Ζαγόρι, είναι ένα πανέμορφο κεφαλοχώρι που βρίσκεται στο δρόμο προς το Πάπικο, αλλά και το χωριό Βίκος, με την εκπληκτική θέα στο ομώνυμο φαράγγι και την Αστράκα. Τα τελευταία χρόνια είναι ένα από τα ζαγορχώρια με τη μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη, χωρίς να έχει χάσει όμως το χαρακτήρα της καθόλου. Thank you.
Τα Ζαγοροχώρια είναι συγκρότημα 46 παραδοσιακών γραφικών χωριών, χτισμένων αμφιθεατρικά στην ευρύτερη ορεινή περιοχή της Τύμφης, της Πίνδου και του Μητσικελίου. Το φυσικό τοπίο είναι εξαιρετικό και προσφέρεται για ποικίλες φυσιολατρικές δραστηριότητες. Στην τοπική αρχιτεκτονική κυριαρχεί η πέτρα, το ξύλο και ο σχιστόλιθος. Αν και πιο απομακρυσμένα από τα υπόλοιπα Ζαγοροχώρια, τα γειτονικά Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο δεν πάβουν να είναι από τα πιο δημοφιλή. Κάτω από τη σκιά της επιβλητικής Αστράκας, οι δύο πέτρινοι οικισμοί χαρακτηρίζονται από γραφικά λιθόστρωτα καλντερίμια και μια ήπια τουριστική ανάπτυξη με περιποιημένους ξενώνες και προσεγμένες προτάσεις για φαγητό και καφέ. Ανάμεσα από Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο, η φύση μας επιφυλάσσει μικρές υδάτινες εκπλήξεις. Οι οβίρες Ρογκοβού ή αλλιώς κολυμπήθρες είναι μικρές φυσικές πισίνες μέσα σε πέτρινους όγκους, στο σημείο που καταλήγει το ρέμα του Ρογκοβού. Λόγω της διάβρωσης του εδάφους από το ρέμα Ρογκοβού, με τα χρόνια σχηματίστηκε αυτό το εκπληκτικό φυσικό τοπίο που μαγεύει τους επισκέπτες του χειμώνα-καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μπορεί κανείς να απολαύσει το μπάνιο του και να δροσιστεί σε μία ή και περισσότερες από τις κολυμπήθρες της περιοχής, όπως κάναμε κι εμείς. Και αφού φορτίσαμε τις μπαταρίες μας με τα υπέροχα ζαγορίτικα εδέσματα στο Μικρό Πάπιγκο, θα αναχωρήσουμε για το χωριό Βίκος, προκειμένου να προσεγγίσουμε τις ομώνυμες πηγές.
Σκαλοπάτι του Βίκου βρίσκεται στον πυρήνα της περιοχής. Έχει μήκος 10 χιλιόμετρα και κατακόρυφες, απότομες και βραχώδεις πλαγιές ύψους πολλών εκατοντάδων μέτρων. Το Φαράγγι εκτείνεται από τα χωριά Μονοδέντρη και Κουκούλη και ως το χωριό Βίκος. Στο κάτω μέρος ρέει ένας χήμαρος, ο οποίος στην έξοδο του Φαραγγιού γίνεται ο ποταμός Βοηδομάτης. Εκκλησία Παναγιάς, στις πηγές του Βίκου. Έχει εικόνες μέσα. Ναι. Η επόμενη μέρα θα μας βρει στο Δήλοφο, ένα χωριό χτισμένο στις πλαγιές της Τύμφης. Το Δήλοφο έχει ανακηρυχθεί και ως παραδοσιακός οικισμός, αποτελώντας δείγμα εξαιρετικής ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής. Το ατμοσφαιρικό σκηνικό του αποτελείται από καλοδιατηρημένα πέτρινα σπίτια και υπέροχα αρχοντικά, στενά λιθόστρωτα δρομάκια, πέτρινες βρύσες και μια παραμυθένια κεντρική πλατεία. Να σημειωθεί εδώ ότι είναι ένα από τα μοναδικά χωριά που δεν βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαστε στο Δήλοφο και θα σας διηγηθώ και μία ιστορία αγάπης που ίσως δεν γνωρίζετε. Εδώ βρίσκεται το αρχοντικό του Λουμίδη, που ξεχωρίζει από τα άλλα αρχοντικά καθώς είναι το μεγαλύτερο σε όλο το Ζαγόρι. Η παράδοση λέει γι' αυτό ότι ο ιδιοκτήτης του ήταν ένας πολύ εύπορος έμπορος που παντρεύτηκε μία γυναίκα από το γειτονικό χωριό Κουκούλη. Η νύφη στενοχωρήθηκε που θα έπρεπε να αφήσει το χωριό της για να ζήσει με τον άντρα της και τότε εκείνος ζήτησε από τους μάστορες να του φτιάξουν ένα πανύψηλο αρχοντικό για να βλέπει από το τελευταίο πάτωμά του το χωριό της. Για νερό και καφέ.
μια γλωσσιά γρήγορη και συνεχίζουμε. Εσύ εσπρεσό. Ναι. Πού νομίζεις ότι βρίσκεις. Για πάμε. Η περίφημη σκάλα του Βραδέτου χρειάστηκε 20 χρόνια να χτιστεί. Ακόμα πολλοί αναρωτιούνται αν είναι τεχνικό ή καλλιτεχνικό έργο. Η σκάλα ένωνε το χωριό Βραδέτο με το Καπέσοβο και τον υπόλοιπο κόσμο. Κατασκευάστηκε από ντόπιους τεχνίτες της Πέτρας με σκοπό να ενώσει τα χωριά Καπέσοβο και Βραδέτο και αυτό εξυπηρετούσε μέχρι το 1974, οπότε έγινε η διάνοιξη του σημερινού δρόμου. Σήμερα αποτελεί μια εκπληκτική πεζοπορική διαδρομή και ένα προσκύνημα στην τοπική αρχιτεκτονική. Μέσω της σκάλας του Βραδέτου φτάνουμε στο ομώνυμο χωριό. Το Βραδέτο είναι το ψηλότερο χωριό του Ζαγορίου στα 1340 μέτρα. Μάλιστα, είναι ένα από τα παλαιότερα, καθώς μαρτυρίες για την ύπαρξή του ξεκινούν από το 1616. Από πολλούς το Βραδέτο, λόγω του υψόμετρου, θεωρείται το μπαλκόνι του Ζαγορίου, έχοντας απέραντη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μισή ώρα βορειοδυτικά του χωριού βρίσκεται η περίφημη περιοχή Μπελόη, από όπου η εντυπωσιακή θέα της Χαράδρας του Βίκου κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Η ονομασία Μπελόη σημαίνει όμορφη θέα, καθώς σε συγκεκριμένη θέση προσφέρει πανοραμική θέα στο φαράγγι του Βίκου, ένα από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα φαράγγια στον κόσμο. Από τα εντυπωσιακότερα της Ευρώπης, με κάθετους γεωλογικούς σχηματισμούς, με μεγάλη ποικιλία και εναλλαγή διαφορετικών οικοσυστημάτων, μια πανδεσία χλωρίδας και πανίδας, που αποτελούν ένα από τα λίγα εναπομείναντα καταφύγια άγρια ζωής. Οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί του σχηματίστηκαν πριν από 37 με 150 εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του φαραγγιού που βρίσκεται σε υψόμετρο μεταξύ 550 και 1777 μέτρα. Σήμερα στο πρόγραμμα είχαμε εντάξει το Τσεπέλοβο, ένα παραδοσιακό ζαγοροχώρι με αξιόλογη υπηρώτικη αρχιτεκτονική. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1080 μέτρων στην πλαγιά του ορεινού όγκου της Τύμφης. Την όμορφη εικόνα του χωριού συνθέτουν η λιθόστρωτη πλατεία με τα πλατάνια, τα γραφικά καλντερίμια, τα πετρόχτιστα σπίτια και αρχοντικά με τις περιτυχισμένες αυλές και τις ωραίες αυλόπορτες.
Στο τελευταίο επεισόδιο θα κλείσουμε αυτό το υπέροχο οδηπορικό που κάναμε στα Ζαγοροχώρια. Θα σας πάμε για βουτιές στο μοναδικό τοπίο του Ηλιοχωρίου με τους ομώνυμους καταράκτες του. Θα γνωρίσουμε τα πιο χαρακτηριστικά γεφύρια της περιοχής, τα οποία είναι πραγματικά έργα τέχνης. Θα επισκεφτούμε το παραδοσιακό Ζαγοροχώρι Κήπη με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και θα οδηγηθούμε μέσω μιας καταπράσινης διαδρομής στο χωριό Νεγάδες. Θα κάνουμε ράφτινγκ στο ομορφότερο και καθαρότερο ποτάμι της Ευρώπης, το Βοηδομάτι. Θα γνωρίσουμε την υπέροχη Κόνιτσα με το πανέμορφο μονότοξο γεφύρι της. Την τελευταία μέρα θα κάνουμε την υπέρβαση και θα ανεβούμε στο καταφύγιο της Αστράκας και θα προσεγγίσουμε τη Δρακολίμνη στην Τύμφη. Το πιο σημαντικό όμως, οι δύο ταξιδευτές γίναμε τρεις, η έλευση του απρόσμενου επισκέπτη που έφερε τα πάνω κάτω, χαρά και μια δυνατή φιλία. Αν είστε νέοι στην παρέα, προτείνω να κάνετε εγγραφή και να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα επεισόδια στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ταξιδεύουμε, άρα υπάρχουμε.